Το λόγο έχει για τη δευτερολογία του ο κύριος Γιάννης Βαρουφάκης, πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδος Μέρα 25. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Πρωθυπουργέ. Πέραν των αντικλήσεων μεταξύ μας, έχει πολύ μεγάλη σημασία τις επόμενες μέρες ο ρυθμός εμβολιασμού να φτάσει τις 40-50.000 την ημέρα, έτσι ώστε να γλιτώσουμε τουλάχιστον 20 από τους 100 που θα μπορούσαμε να γλιτώσουμε το επόμενο εξάμηνο μέσα από τον εμβολιασμό. Αναφερθήκατε σε ένα τεράστιο αριθμό, μακάρι. Εγώ το θεωρώ φύση αδύνατο να το κάνετε, δεδομένου ότι δεν έχετε στήσει το δίκτυο κέντρο μαζικού εμβολιασμού. Εύχομαι να αποδείξετε ότι μπορείτε να το κάνετε στις επόμενες μέρες. Εμείς θα σας στηρίξουμε, όπως στηρίξαμε από την αρχή τα περιοριστικά μέτρα από τον Μάρτιο. Μιλάμε για ανθρώπους που πεθαίνουν ανέτια, που μπορούμε να τους σώσουμε αυτή τη στιγμή. Είναι έγκλημα να μην τους σώσουμε. Σε αυτό θα έχετε τη στήριξη μας. Από την άλλη μεριά θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι εν μέσω φουρτούνας, όταν συνειδητοποιήσω ότι ο καπετάνιος δεν ξέρει τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά του πλοίου, κύριε Ναύαρχε, και δεν ξέρει καν την πορεία που έχει χαράξει το πλοίο, εκείνη τη στιγμή δεν σου δημιουργεί και το καλύτερο συνέστημα ασφάλειας. Έχουμε έναν πρωθυπουργό που νομίζει ότι η χώρα βρέθηκε στο χείλος της χρεοκοπίας το 2015. Και εμείς όταν εκεί, η χώρα πτώχευσε το 2010. Γι' αυτό έχουμε τα μνημόνια. Δεν τα έχουμε γιατί ο κύριος Παπανδρέου ξαφνικά αποφάσισε ότι θέλει να πάρει ένα τεράστιο μνημόνιο, το μεγαλύτερο δάνειο στην ανθρώπινη ιστορία, σε απόλυτες τιμές, όχι σε ειδικές τιμές. Ο κύριος Παπανδρέου δεν ήθελε κάτι τέτοιο. Το έκανε γιατί η χώρα πτώχευσε. Τι σημαίνει να πτωχεύσει ένα κράτος? Σημαίνει να μην μπορεί να αποπληρώνει το χρέος. Αυτό σημαίνει. Και να πάει έτσι υπό όρους όχι εποπτείας, αλλά χρέου δουλοπαρικίας στην Τρόικα. Αυτό έγινε το 2010. Τότε τα έλεγε και το κόμμα σας. Εσείς μπορεί όχι. Αλλά άλλοι στο κόμμα σας τότε το λέγατε. Όσο για την επίσημη χρεοκοπία, μιλάμε και να μιλήσουμε και λίγο τεχνικά. Πότε έγινε? Το 2012 δεν έγινε? Πότε πυροδοτήθηκαν τα CDS? Τι σημαίνει πυροδότηση του CDS? Ότι η παγκόσμια χρηματοπιστωτική αγορά κρίνει ότι το κράτος σου πτώχευσε επίσημα. Δύο φορές έγινε το 2012. Έτσι. Οπότε, πραγματικά πιστεύετε ότι το 2015 βρεθήκαμε στο χείλος της χρεοκοπίας? Όχι, στον πάτο της χρεοκοπίας ήμασταν. Γι' αυτό εκλεγήκαμε τότε όλοι μαζί με το ΣΥΡΙΖΑ. Ο ελληνικός λαός δεν έγινε ξαφνικά αριστερός, ριζοσπαστικά αριστερός. Μας εξέλεξε επειδή είχατε ρίξει τη χώρα στον πάτο. Όχι λίγο πριν ή λίγο μετά το χείλος, στον πάτο της χρεοκοπίας. Κύριε Πρωθυπουργέ, είπατε κάτι στο οποίο θα συμφωνήσω απολύτως. Το τόνισα και στην πρωτολογία μου. Θα το πω και τώρα. Εδώ μέσα έχουμε υποχρέωση να διαφωνούμε πολιτικά, πολιτισμένα βεβαίως, αλλά δεν έχουμε δικαίωμα να διαφωνούμε για τα νούμερα. Το είπατε, δεν το είπατε? Μπορούμε να συμφωνήσουμε για τα νούμερα της χρεοκοπίας. Γιατί η χρεοκοπία ξεκίνησε το 10, συνεχίζεται και σήμερα. Κύριε Τσίπρα, δεν μας βγάλετε από κανένα μνημόνιο. Το τέταρτο το ονομάσατε αντιμνημόνιο. Ωραία. Ένα πολύ καλό packaging αυτό, ρετουσάρισμα. Αλλά είμαστε στο πιο μακρύ μνημόνιο που πάει μέχρι το 2060, έτσι, με ενισχυμένη επιτήρηση, το είπατε, αντί για τρόικα. Όπως η CIA δεν μιλάει πλέον για βασανιστήρια, μιλάει για ενισχυμένη ανάκριση. Έτσι, αλλά αυτά είναι επικοινωνιακά ζητήματα. Επί της ουσίας, και εσείς βρίσκεστε σε τροϊκανική διαδικασία. Τώρα εδώ πάτε και παρακαλάτε να σας αφήσουν να δώσετε λίγο από εδώ, να δώσετε λίγο από εκεί. Πράγματα που δεν παρακαλάει η Ιταλία, δεν παρακαλάει η Ισπανία. Εσείς τα. Και δεν σας κρίνω γι' αυτό. Κληρονομήσατε το τέταρτο μνημόνιο. Και πάτε ολοταχώς για το πέμπτο. Γιατί πάτε για το πέμπτο? Γιατί στον πάτο της χρεοκοπίας είμαστε από το 2010. Γι' αυτό. Τόσο πολύ απλά. Να συμφωνήσουμε στα νούμερα. Γιατί είναι τα νούμερα της Ελστάτ, δεν είναι δικά μου. Δεν είναι τα νούμερα του Βαρουφάκη. Το 2010, λίγο πριν σκάσει το κανόνι, ήμασταν στα 240 δις ΑΕΠ. Και είχαμε ένα χρέος, θυμάστε, του ΠΑΣΟΚ, 299, 300, κάπου εκεί. Έτσι, 240 το εισόδημα, γύρω στα 300 το χρέος. Έτσι, το 2015, όταν εγώ πήγα στο Υπουργείο Οικονομικών, εσείς μου παραδώσατε, η κυβέρνησή σας τότε, ένα εισόδημα που είχε πάει από τα 240 στα 175. Τα 240 στα 175. Έτσι, γι' αυτό μπήκαμε εμείς στη Βουλή. Γιατί χρεοκοπήσατε όλοι μαζί εσείς
Πασόκ και Νέα Δημοκρατία, και ξέρουμε πολύ καλά το αλυσβερίσι που γίνονταν πριν με την χρηματοδότηση της ολιγαρχίας και τη χρηματοδότηση ενός απίστευτου φαγοποτιού. Εσείς τα λέτε και οι εφημερίδες σας, οι δικές σας τα παραδέχονται. Έτσι. Παραδώσατε λοιπόν ένα ΑΕΠ 175 και ένα χρέος 319, αν θυμάμαι, όταν μπήκα στο Υπουργείο. Έτσι. Από 240 πήγε πάει 175 το ΑΕΠ και το χρέος είχε πάει από τα 300. Με και το PSI που το κούρεψε, μετά ξανανέβη και πήγε στα 320. Ωραία. Ένα χρόνο μετά, στα τέλη του 2015, με όλα αυτά που συνέβησαν, το ΑΕΠ ήταν εκεί, στα 175, το χρέος ήταν εκεί, στα 310 με 320. Σήμερα. Έτσι. Από τα 175, εσείς το παραλάβατε γύρω στα 185, 188, 183 με τα μαγειρέματα που κάνατε. Έτσι, δηλαδή είχε ανέβει κάπως, υποτυπωδώς. Έτσι, από το 2015 μέχρι που ξεκινάει η πανδημία μέχρι το 162. Και το χρέος μας είναι 368 δις. Με τα δικά σας στοιχεία. Με τα στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών για το ΔΙΧ. 31 Σεπτεμβρίου του 2020. Το είπα και πριν. Με άλλα λόγια, είμαστε πολύ πιο πτωχευμένοι σήμερα από ότι ήμασταν το 2015, το 2014, το 2012 και βεβαίως το 2010. Ο μόνος λόγος που σας επιτρέπουν να λέτε ότι όλα πάνε καλά γιατί έχετε, δανείζεστε άνετα και με μηδονικό επιδόκιο, είναι επειδή η χρεοδουλοπαρική είναι τόσο πολύ βαθιά που σας έχουν ουσιαστικά αναλάβει το χρέος, αλλά υπό όρους συστηματικής αποτελμάτωσης της ελληνικής κοινωνικής οικονομίας και υπό όρους που δεν σας επιτρέπουν καν να ξοδέψετε 10 δεκάρες στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Και σε εσάς πάλι δεν σας επέτρεπαν, εσείς είχατε μια διαφορετική αντιμετώπιση, ξοδέψετε κάποια περισσότερα σε αυτό. Αλλά μιλάμε για απειροελάχιστες διαφορές εντός του Ζουρλομανδία, του Μνημονίου. Του τρίτου, του τέταρτου και του πέμπτου που πάμε τώρα. Λοιπόν, εμείς, κύριε Μητσοτάκη, στην πρωτολογία μου, σας αναφέρθηκα σε συγκεκριμένες προτάσεις που έχουμε κάνει. Και για το δίκτυο των κέντρων εμβολιασμού, που μετά θα μπορούσε να είναι μια πρίκα για την πρωτοβάθμια περίθαλψη του ΕΣΥ. Και για το θέμα των ληξιπρόθεσμων οφειλών που αναστέλλεται και σας είπα, κουρέψτε τις, γιατί έτσι και δεν θα τα πάρετε αυτά τα χρήματα. Και αν θα κουρέψετε τα δημόσια έσοδα διαχρονικά, μεσοπρόθεσμα, ούτε καν μακροπρόθεσμα, θα είναι μεγαλύτερα. Σας είπα για την επιστρεπτέα, το κομμάτι που είναι να επιστραφεί, μην το διαγράψετε, αλλά μετατρέψτε το σε μια δυνατότητα του δημοσίου. Ουσιαστικά να κάνει μια συμφωνία με τον μικροεπιχειρηματία, εάν ρεφάρεις και το πουλήσεις μου τα δίνεις, αλλιώς δεν μου τα δίνεις. Δεν μου απαντήσατε σε αυτό. Πάλι η μπάλα στην κερκίδα του 2015. Σας είχα πει πριν τα Χριστούγεννα, στον προϋπολογισμό. Το ΜΕΡΑ25 καταθέτει επίσημη πρόταση η Βουλή να ανοίξει το φάκελο της χρεοκοπίας και των μνημονίων, όλων των μνημονίων. Από το 10 μέχρι σήμερα. Όλοι μας, όσοι είχαμε συμμετοχή σε αυτή τη διαδικασία, να πρέπει να απαντήσουμε. Για να συμφωνήσουμε τουλάχιστον, δεν συμφωνήσουμε πολιτικά, κύριε Μητσοτάκη, να συμφωνήσουμε στα νούμερα. Δεν μπορείτε εσείς να λέτε ότι το 2015 βρεθήκαμε στο χείλο της χρεοκοπίας, όταν βρεθήκαμε στον πάτο από το 2014 και το 2012 και το 2013. Να ξέρουμε ποια είναι τα νούμερα. Μπορούμε να συμφωνήσουμε στα νούμερα. Γιατί αν συμφωνήσουμε στα νούμερα, μετά θα βελτιωθεί η ποιότητα του διαλόγου μας. Γι' αυτό που συνεχίζεται. Γιατί αυτό που γίνεται σήμερα και θα γίνεται και αύριο, θα γίνεται και όλη τη δεκαετία του 20, μπαίνουμε σε μια ζωφερή, νέα χαμένη δεκαετία χρεοδουλοπαρικίας, που η πανδημία κάνει χειρότερη. Έτσι. Αυτή η πληγή είναι ανοιχτή. Η πληγή της δεκαετίας του 10. Και θα επεκταθεί και στη δεκαετία του 20. Τουλάχιστον, όπως η Βουλή άνοιξε το φάκελο της Κύπρου, και δεν συμφώνησαν όλοι, αλλά τουλάχιστον κάποια βασικά στοιχεία, κάποια δεδομένα, όπως είπατε κι εσείς, ήταν κοινά και μπορέσαμε να συμφωνήσουμε τουλάχιστον σε αυτά και μετά να διαφωνήσουμε για όλα τα άλλα. Σας το λέω να το κάνουμε. Εσείς δεν υποσχόσασταν, απειλούσατε για την ακρίβεια. Θα κάνετε εξεταστική για το 2015, για μένα, για τον κύριο Τσίπρα κτλ. Εμείς σας κάνουμε την πρόταση. Εγώ σας την κάνω την πρόταση προσωπικά. Ανοίξτε το φάκελο της χρεοκοπίας και όλων των μνημονίων. Και του πρώτου και του δεύτερου και του τρίτου και του τέταρτου και αυτού που θα μας φέρετε εσείς σύντομα. Λέω τις τρόικες, τις ενισχυμένες εποπτείες. Όσο δεν το κάνετε αυτό, εκτίθεστε κάθε φορά που σας λέμε κάτι για ληξιπρόθεσμες οφειλές, για τα κόκκινα δάνεια, για δημόσια εταιρεία διαχείρισης κλπ. Και εσείς λέτε, α, το 15. Πάψτε το αυτό. Δεν είναι ποιότητα κοινοβουλευτικού διαλόγου. Ανοίξτε το φάκελο της χρεοκοπίας, αν θέλετε. Μέχρι τότε σιωπάστε.
Θέλω να κλείσω, γιατί δεν πρόκειται να εκμεταλλευτώ άλλο την ευγένειά σας, κύριε Πρόεδρε. Θέλω να κλείσω λέγοντας ότι είναι μια δύσκολη στιγμή, τόσο για τους ανθρώπους που υποφέρουν, για τους ανθρώπους στα νοσοκομεία, τους νοσηλευτές, τους γιατρούς, για όλους μας. Και χρειάζεται αυτή η εθνική ενότητα, για την οποία πολλοί έχετε καλέσει. Ας το δούμε λίγο έτσι ενωμένοι. Καθώς ερχόμουν εδώ για να πάρω το λόγο, σκέφτηκα ότι μου ήρθε στο μυαλό η πάρα πολύ δύσκολη, πιο δύσκολη από τη σημερινή συγκυρία, κατά τη διάρκεια του πολέμου και της κατοχής. Και θυμήθηκα ότι υπήρξαν κάποιες χρονικές στιγμές που ο κόσμος, ο δημοκρατικός κόσμος παγκοσμίως, άρχισε να βλέπει φως στο τούνελ. Ήταν τότε με το El Alamein, που γύρισε ο πόλεμος, το Stalingrad, τότε που άρχισε να γίνονται συζητήσεις στον Bretton Woods για το μεταπολεμικό κόσμο. Η δημοκρατική κοινότητα παγκοσμίων άρχισε δηλαδή κάπου εκεί από το 44, 43, 44 και μετά να ελπίζει για την έξοδο και να σχεδιάζει για την έξοδο. Εμείς εκείνη την περίοδο αρχίσαμε να μπαίνουμε στον αδελφοκτόνο εμφύλιο πόλεμο. Πολύ φοβάμαι ότι κάτι αντίστοιχο θα γίνει τώρα. Με το εμβόλιο να είναι ένας πραγματικός φάρος μέσα στο σκοτάδι και θα γίνει πραγματικός φάρος εάν επισπεύσετε τις διαδικασίες του εμβολιασμού, όπως σας λέμε. Άλλες χώρες, Κίνα, Γερμανία, ακόμα και οι Ηνωμένες Πολιτείες, ακόμα και το Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο διαχειρίστηκε το πρώτο μέρος της κρίσης χειρότερα από ό,τι εμείς εδώ, βλέπουν αυτό το φως ήδη. Εμείς, από τη μία μεριά, λόγω του πολύ αργού ρυθμού του εμβολιασμού, της μη ενίσχυσης του Εθνικού Συστήματος Υγείας, της μη δημιουργίας πρωτοβάθμιας περίθαλψης, δίκτυου κέντρων εμβολιασμού. Και από την άλλη μεριά, με τη χρέωδουλο παροικία που συνεχίζεται, με το γεγονός ότι δεν έχετε τους βαθμούς ελευθερίας για να κάνετε αυτά που πρέπει να κάνετε. Παράδειγμα, ΦΠΑ στο 15%, δεν είναι δυνατόν να είναι 23%. Κατάργηση πλήρης των προπληρωμών. Να σταματήσει αυτή η ανοησία με τον Ηρακλή πλέον. Ξέρω ότι έχετε φίλους στον χώρο των αρπακτικών ταμείων, αλλά δεν μπορείτε να θυσιάσετε τη χώρα. Γιατί και τελικά εσείς θα φύγετε. Και θα φύγετε βράδυ, όπως φαίνεται. Άλλη μια μνημονιακή κυβέρνηση. Αλλά πίσω το θέμα είναι τι θα αφήσετε. Και θα αφήσετε δυστυχώς θύματα που μπορούμε να σώσουμε σήμερα. Και θα αφήσετε μια χαμένη δεκαετία που θα μπορούσαμε να τη σώσουμε εφόσον δεν συνεχίσουμε να λέμε ναι σε όλα. Σε όλα αυτά τα οποία μας καταστρέφουν. Ευχαριστώ.